Καλημέρα. Καλημέρα, Στάθη Σταυρόπουλε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, διότι όπως έχω πει και άλλη φορά είσαι πλέον πανελλήνιας εμβέλειας. Και το λέω αυτό διότι εσύ είχες προσέξει, παρατηρήσει και μεταδώσει τι συμβαίνει στην Ολλανδία τη στιγμή που τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης επιούντο την ίσαν. Όπως επίσης και την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν της κακομοίρας στο Βέλγιο. Διότι στο Βέλγιο με μεγάλες απεργίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, διότι εκεί ισχύει ακόμα. Και τι έγινε λοιπόν? Ενώ στους ανθρώπους δεν δίνεται καμία αύξηση με βάση ή καταναλογία του τιμαρίθμου και του πληθωρισμού, η γραφειοκρατία των Βρυξελών πήρε για τον εαυτό της μία αύξηση 4,5% και μάλιστα αναδρομικά από το Γενάρη, ακριβώς λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Δηλαδή η Ούρσουλα, η οποία δεν θα πεινάσει το χειμώνα ούτε θα κρυώσει, έδωσε στον εαυτό της και τους χρυσοκανθάρους της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, η οποία ερίστο εν παρόδο είναι θηριώδης και μπροστά της η Σοβιετική γραφειοκρατία ήταν παιδική χαρά, αύξηση και αναδρομική και συνεχή και αναπροσαρμοζόμενη αναλόγως του πληθωρισμού. Αυτά λοιπόν βλέπει ο κόσμος και αποξενώνεται. Ή βλέπει, αποξενώνεται και εξαγριώνεται, γιατί το επόμενο στάδιο της απογοήτευσης, της κατήφιας, της αθυμίας είναι η οργή, και το επόμενο στάδιο είναι η οργάνωση της οργής. Και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Θα θυμάσαι πώς αντιμετωπίστηκε στην πρώτη αρχή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με μια υποστήριξη της Ουκρανίας ως μιας αδύναμης χώρας που δεχόταν εισβολή. Περνώντας ο καιρός φάνηκε η πραγματικότητα σιγά σιγά, ότι δηλαδή η Ουκρανία εξοπλιζόταν επί 10 χρόνια, ότι γι' αυτό βρήκε και τέτοια αντίσταση ο ρωσικός στρατός που στην αρχή νομίζαμε ότι οφείλεται στην αδεξιότητά του, ετοιμαζόταν για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ που έφερνε τις νατοϊκές βόμβες 4 λεπτά από τη Μόσχα, και ο κόσμος δεν ήξερε καθόλου την γενοκτονία πραγματικά που γινόταν των ρωσόφωνων στον Ντονμπάς, δηλαδή στον Ντονιές και στο Λουγκάνς, που ηρίστο εν παρόδο έχω ταξιδέψει και τα είδα με τα μάτια μου. Είδα δηλαδή εκεί να χτυπάνε οι σνάιπερ μια πόλη, το Λουγκάνσκ, που θα μπορούσε να είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο, και να είναι ακροβολισμένοι γύρω-γύρω σνάιπερ, δηλαδή εκπαιδευμένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, Ουκρανοί ή ξένοι μισθοφόροι. Όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Βγαίνουν όμως από τα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά, βγαίνουν αντικειμενικά ή βγαίνουν κατ' επιλογή ανάλογα σε ποιους οπαδούς απευθύνεται το κάθε μέσο, διότι τώρα πια το πρόβλημά μας έχει γίνει τέτοιο. Δηλαδή να μην δίνει τον τόνο στο μέσο ενημέρωσης, στην εφημερίδα ή στο κανάλι, η εκδοτική ομάδα, ο διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης, όσο αυτό που περιμένουν οι οπαδοί να διαβάσουν ή να ακούσουν. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο σκαλί στην κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα. Στάθη μου, εσύ καλά κάνεις και το περιγράφεις. Οφείλω να πω ότι σε αυτή την παγκόσμια πολυεπίπεδη κρίση γενικώς έχει χαθεί αλήθεια. Δηλαδή, πολύ σωστά αναφέρεις αυτά. Να πω και την άλλη όψη. Για να είμαστε, γιατί ξέρεις ότι το κοιτάμε πάντα. Εσύ τουλάχιστον το κάνεις αυτό. Και από την άλλη πλευρά, το αφήγημα το ρωσικό, ναι, επίσης έχει τις δικές του μονομέρειες. Φυσικά. Έτσι. Και έχει. Άρα η μεγάλη που επετέθη, ναι, που εισέβαλε, ναι, ναι, οι λόγοι για τους οποίους το έκανε είναι ένα κρατούμενο. Τους είχε διαγνώσει η Δύση και απλώς ότι θα αμυνθεί η Ρωσία, ότι θα επιτεθεί δηλαδή, αλλά επέλεξε την άλλη οδό. Να σου θυμίσω ότι ο Κίσιγκερ και άλλα think tank, να τα ονομάσω έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούσαν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δεχτεί τέτοια περίσφυξη και ότι θα αντιδράσει. Το ήξεραν αυτό, αλλά επέλεξαν να το κάνουν διότι έχουν μπει στην κατάσταση της λεγόμενης πολεμικής οικονομίας. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
Η παγκοσμιοποίηση είχε φτάσει στο όριό της, είναι μια ατέλειωτη φούσκα. Το παγκόσμιο χρέος που χρωστάνε όλοι σε όλους είναι ανυπολόγιστο πια και ας το προσδιορίζουν στα 323. Πάντως είναι τρεις φορές πάνω από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Συνεπώς έπρεπε να επιστρέψουν οι οικονομίες οι καπιταλιστικές, και αυτό αφορά και την Ρωσία και τον εφαρμοσμένο καπιταλισμό της Κίνας, έπρεπε να επιστρέψουν στην εμπράγματη κατοχή του πλούτου, δηλαδή στην παραγωγή και στη διανομή αυτής της παραγωγής, αλλά την εμπράγματη, όχι τη λογιστική. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να εφαρμοστεί πολεμική οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν κάνει παντού. Το κάνουν για μία ακόμα φορά και οριστική. Δημιουργούν μια μαύρη τρύπα στην καρδιά της Ευρώπης, αν την εννοήσουμε την Ευρώπη από την Πορτογαλία ως τα Ουράλια, γύρω από την οποία θα παίζεται το παιχνίδι για πάρα πολλά χρόνια, πιθανόν και σε άλλα μέτωπα, υπάρχει το προηγούμενο του Ιράκ ή του Αφγανιστάν, αλλά με μια οικονομία που θα είναι πολεμική και θα οδηγήσει στη δημιουργία δύο μπλοκ. Το ένα μπλοκ είναι οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους πλέον ως επαρχία τους, και αυτό εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι οι Αμερικανοί επιστρέφουν στην Ευρώπη όπως το 1945 ήρθαν στην τότε Δυτική Γερμανία και δημιούργησαν ένα στρατιωτικό κατεστημένο που δημιουργούν τώρα στην Πολωνία, μεταφέροντας όλο το Fort Knox, το πέμπτο σώμα στρατού, στην Πολωνία. Δηλαδή η Αμερική επιστρέφει στην Ευρώπη ως δύναμη στρατιωτική και δύναμη που μετατρέπει την Ευρώπη σε επαρχία και οικονομική στη συνέχεια. Ανέχονται ή και ενθαρρύνουν τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, παίζουν δηλαδή με τη φωτιά, αλλά στην ουσία χωρίζουν τον κόσμο στα δύο. Απ' την άλλη πλευρά δημιουργείται το μπλοκ της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Βραζιλίας, του Ιράν, της Ινδονησίας και πολλών άλλων χωρών που προσχωρούν. Άρα θα έχουμε ένα μακρύ πόλεμο, εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπει στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος θα έχει παράπλευρες συνέπειες, παράπλευρες απώλειες, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία τους, τις ίδιες τις κοινωνίες. Δηλαδή αυτό που φοβούμαστε τώρα για το χειμώνα που έρχεται, ναι, και που είναι τρομακτικό, πιθανό να είναι μεγαλύτερος ο φόβος για τους επόμενους, όχι μόνο χειμώνες και καλοκαίρια που θα έρθουν, όσο κρατάει αυτή η αντιπαράθεση. Και ποιο είναι το τραγικό, Γιώργο, πάνω σε όλο αυτό το προτσές, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά λέξη, σε αυτή τη διαδικασία, είναι το εξής, ότι οι εμπλεκόμενες δυνάμεις στο κάθε μπλοκ, με τους δορυφόρους του κάθε μπλοκ, αλλά οι κυρίαρχες δυνάμεις, είναι δυνάμεις πυρηνικές. Άρα, αν η αναμέτρηση γύρει προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά και δεν επέλθει πιο πριν μια συμφωνία, και τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή, είναι ένα άλλο θέμα, κανείς από τους δύο επικεφαλείς των μπλοκ δεν θα ανεχθεί την ήττα. Είναι πυρηνικές δυνάμεις. Και δημιουργείται το οξύμορο, όσο πιο πολύ κρατάει ο πόλεμος, τόσο πιο πολύ θα αποφεύγουμε τον όλεθρο. Αλλά η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ζει με έναν διαρκή πόλεμο για να μην καταστραφεί στο τέλος. Δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση η οποία είναι το άκρο νάωτον του παράλογου. Δεν είναι μόνο επισφαλής, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ο πυρηνικός όλεθρος. Είναι και καταστροφική, διότι καταδικάζει την ανθρωπότητα σε μια διαρκή φτωχοποίηση, σε ένα διαρκή εξωστρακισμό των λαών από τα κέντρα της πολιτικής εξουσίας και σε μια πολιτική και κοινωνική επιστροφή στη φεουδαρχία. Δηλαδή, θα το έχεις παρατηρήσει γύρω σου, οι άνθρωποι πλέον είναι πιο κοντά στις εταιρείες τις οποίες δουλεύουν με καλές ή κακές συνθήκες παρά στο πολιτικό σύστημα που υποτίθεται ότι βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή με έναν τρόπο μετατρεπόμεθα σε δουλοπάρικους. Πες μου κάτι, επειδή βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχεις ανοίξει πάρα πολύ τον ορίζοντα και προσπαθείς ακόμη και με όρους ψυχολογικούς να ερμηνεύσεις τη συμπεριφορά μικρών τμήματων και συνολικών τμήματων της κοινωνίας. Θεωρείς ότι, γιατί η ανθρωπότητα και ιδίως ο ευρωπαϊκός χώρος, και καλά έκανες και επέμενες σε αυτό και λες ότι πάει να γίνει μια μαύρη τρύπα στη διελκυστίδα των μεγάλων, αλλά αυτός ο χώρος έχει υποφέρει, ειδικά αυτός ο χώρος, από δύο ολοκληρωτικούς πολέμους. Και να σπεύσω να πω ότι αν είναι εγκύτερα σε μας ο δεύτερος παγκόσμιος, το ίδιο εσχρός
και το ίδιο ματωβαμένος ήταν και ο πρώτος. Λέω λοιπόν, οι κοινωνίες μεταξύ των δύο πολέμων μπορεί να αφανίστηκαν οι αντιστάσεις τους όρθως σαν ανάστημα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν μια προοπτική και σε αυτήν ανείχνευαν την ελπίδα, πότε ξανά πόλεμος. Αυτό δεν ακούγεται πια ποτέ ξανά πόλεμος. Αλλά ακούγεται να είναι περιορισμένος, να μην αφορά εμένα, να αφορά τον άλλον, να αφορά το γείτονα και εντάξει. Έχει αλλάξει η ίδια η συμπεριφορά των κοινωνιών, πιστεύεις? Θα φανεί παράξενο αυτό που θα πω, αλλά το κλειδί που ξεκλειδώνει την κατάσταση πλήρως είναι το θέμα του πολιτισμού και της ταυτότητας. Δηλαδή, αν προσέξεις τα τελευταία 30-40 χρόνια, υπήρξε μία επίθεση του συστήματος στη μνήμη και στην εκπαίδευση. Δηλαδή στην ιστορία και στο εκπαιδευτικό σύστημα που το οποίο άλλαξε άρδιν. Παράγοντας πλέον έναν άνθρωπο με δεξιότητες, όπως το λένε, μονοσήμαντο δηλαδή, έτοιμο να του αναθέσουν ένα ρόλο στην παραγωγή και αυτό να είναι όλο. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικοποιημένος, δραστήριος και φιλοσοφημένος. Θα μου πεις αυτό συνέβαινε πιο πριν, βεβαίως συνέβαινε και ήταν το αποτέλεσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι λαοί που έχισαν το αίμα τους εναντίον του ναζισμού πήρανε μεγάλο μέρος της εξουσίας στα χέρια τους, αυτό που έλεγε ο Γκράμψη, ότι το εκρεμές του κράτους έγερνε πλέον και προς το λαό. Αυτό λοιπόν ήταν ένα επικίνδυνο φαινόμενο και θα θυμηθείς τη δεκαετία του 60, του 70, τις διεκδικήσεις τις λαϊκές, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τα ισχυρά συνδικάτα, τα αριστερά κόμματα που δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί και όπου με αυτούς τους όρους δημιουργούνται συνθήκες για μία εξέλιξη της ανθρωπότητας αισιόδοξη. Αυτό ανατράπηκε από την εποχή του Ρίγκαν και της Τάτσερ, έγινε ένα είδος αντεπανάστασης η οποία στα οικονομικά και τα κοινωνικά ήρθε μετά από την πρώτη της επίθεση και την πρώτη της επιτυχία που ήταν στα πεδία της μνήμης και του πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια από την εποχή του εξυγχρονισμού οι Έλληνες βάλλονται με θεωρίες ότι το έθνος μας δεν έχει συνέχεια, η γλώσσα μας δεν έχει συνέχεια, ότι δεν έχει σημασία τίποτα άλλο παρά μόνο το να ζει κανείς με κανόνες που συνεχώς χειροτερεύουν και να ελπίζει ότι κάποτε θα καλυτερεύσουν χωρίς αυτό να συμβαίνει ποτέ. Και έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία επιδομάτων. Θα έλεγα χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό όρο ότι τα επιδόματα είναι η αντίστροφη μηχανική της εξαθλίωσης. Ή θα έλεγα επίσης και αυτό που είχε πει ο Μόντι, ο Ιταλός, φόρα παρτίδα, ότι οι κρίσεις είναι χρήσιμες για να εκχωρεί ο λαός μέρος της εξουσίας του έως να την εκχωρήσει ολόκληρη. Νομίζω λοιπόν ότι το βασικό θέμα σήμερα για τους πολίτες που σκέφτονται είναι η αναβάπτισή μας στον πολιτισμό μας, η στερέωση της ταυτότητάς μας και με έναν τρόπο που δεν είναι οξύμορος, το λέει ο καθηγητής ο Κοντογιώργης, η επανεθνικοποίηση του κράτους. Δηλαδή το κράτος να δουλεύει και για το λαό και όχι μόνο εναντίον του λαού. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Τα κράτη έχουν υποταχθεί στις εταιρείες, δεν μπορούν καν να κρατήσουν τις ισορροπίες και βρισκόμαστε μπροστά στο τελείως επίφοβο φαινόμενο. Το ίδιο το σύστημα και ολόκληρο το σύστημα μαζί με το αντισύστημα που περιέχει να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή έχουν εχμαλωτιστεί στα ίδια τους τα έργα. Είναι αυτό που έλεγα και πριν για την πολεμική οικονομία. Η εντροπία λοιπόν του συστήματος είναι τα ίδια του τα πεπραγμένα. Δεν μπορεί να πράξει αλλιώς και να κάνει διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνει. Αυτό βέβαια ανοίγει το δρόμο για το ενδεχόμενο την προοπτική μιας εξέγερσης, η οποία μπορεί να είναι αλυσιδωτή και η οποία μπορεί να ξεκινήσει σε μια χώρα και να απλωθεί σε άλλες. Το ερώτημα αυτής της εξέγερσης είναι τεράστιο, διότι δεν υπάρχουν πια οι δυνάμεις που θα οργάνωναν την κατεύθυνση μιας εξέγερσης, το διατάφτα, αλλά μπορεί να είναι χαοτική η κατάσταση. Παρότι το σύστημα αυτά τα γνωρίζει, δεν κάνει τίποτα για να τα αποτρέψει, διότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Παίρνει αύξηση η Ursula von der Leyen.
δίνει αυτές τις τιμές στο φυσικό αέριο η πολιτική της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Το ένα φέρνει το άλλο με δύο λόγια και οδεύουμε προς μια κατάσταση εφαρμοσμένου τρόμου. Πες μου σε παρακαλώ, οδεύοντας προς το τέλος, βλέπω εδώ έρχονται βροχή τα μηνύματα, θα ήθελα 2 ώρες να στα διαβάσω. Με ρωτάει πολλοί κόσμος, ο Στάθης λέει επιμένει στον πολιτισμό. Θεωρεί ότι ο κόσμος του πολιτισμού και του πνεύματος όπως μου γράφουν εδώ, ναι, έχει απομονωθεί. Ναι. Τι συμβαίνει, παλιά, και μου λένε εδώ, παλιά είχες κινήματα από τη γενιά του 30, πόλο δε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το ένα κίνημα πάνω στο άλλο στην Ελλάδα, που έβγαινε και μάλιστα με μεταεμφυλιακές κατάστασεις, παρόλα αυτά είχες κίνημα πολιτισμού. Σήμερα... Είναι πολύ κέριο το ερώτημα αυτό και αγγίζει την ουσία του προβλήματος. Όλη η μεγάλη τέχνη στην Ελλάδα δημιουργήθηκε και πραγματώθηκε με τους καλλιτέχνες να προσπαθούν να εκφράσουν το λαό. Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν το σύστημα ήταν να εξαγοράσει σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να αρχίσει να επιδοτεί την τέχνη, να προσετερίζεται τους καλλιτέχνες και να αρχίζει πλέον το πράγμα να γίνεται ένα κοινικό φιάσκο, μια τέχνη της εξουσίας, την οποία τη βλέπουμε παντού, στα ιδρύματα τα οποία χειραγωγούν την τέχνη, στις εκδηλώσεις, τα γκαλά, στις επιδοτήσεις, σε μια τέχνη ανούσια. Η ζωγραφική έχει αντικατασταθεί από τους εικαστικούς. Η μουσική, η λαϊκή είναι κάπου ξεχασμένη. Οποιοδήποτε προσπαθεί να δημιουργήσει συγγραφέας, λογοτέχνης, ζωγράφος και δεν υποβάλλει τα σέβη του στο πρετόριο για να τρώει στο Πριτανείο, ακολουθεί μοναχική πορεία και μέσα στο σύστημα το ολοκληρωτικό που έχουμε των μέσων μαζικής ενημέρωσης κάνει ένα μοναχικό αγώνα. Ο κόσμος λοιπόν έμεινε ορφανός από τους πνευματικούς του ταγούς, όχι επειδή έτσι ήρθαν τα πράγματα, αλλά επειδή έτσι κανονίστηκαν τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χτυπήθηκε στην Ελλάδα, και επιμένω από την εποχή του εξυγχρονισμού, διότι από τότε αρχίζει η μεγάλη καμπή, ήταν η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ακαδημαϊκή πνευματικότητα και η καλλιτεχνική δημιουργία. Αλώθηκαν τα ΕΗ, οι καθηγητές έγιναν μια υπόθεση καριέρας και όχι μια υπόθεση διδασκαλίας. Διαβρώθηκε η διδασκαλία της ιστορίας, υπονομεύτηκε η διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία, με αποτέλεσμα ο κόσμος να αποξενώνεται και να χάνει και τις απαιτήσεις του ως ένα βαθμό, και βέβαια σε αυτό τεράστιο ρόλο έπαιξε η τηλεόραση. Σήμερα, ας πούμε, η κρατική τηλεόραση πάει να κάνει μια παραγωγή με ένα έργο του Καραγάτσε, Μεγάλη Χήμερα. Θαυμάσιο. Θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι ο ωκεανός είναι όλα αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι στην τηλεόραση και σιγά σιγά συνηθίζουν. Αλλά η τηλεόραση είναι το τελευταίο. Το πρώτο ήταν αυτό που λέμε άλωση του πολιτισμού. Δηλαδή, εξαναγκασμός σε υποταγή των ανθρώπων της τέχνης για να επιβιώσουν, αποξένωση των ανθρώπων της τέχνης από το λαό, λιδωρία του λαού διαρκής και συστηματική, αυτή η περίφημη λέξη λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους ηγέτες, τους δημαγωγούς. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον ίδιο το λαό. Δεν είναι λαϊκιστής ως εκ της φύσεώς του ο λαός. Και όμως κατηγορούνται οι Έλληνες συνεχώς για λαϊκισμό, κατηγορήθηκαν προκειμένου να επιβυθούν τα μνημόνια ότι ήταν λαμόγια, ότι μαζί τα φάγαμε. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα πολιτιστικό καθεστώς δικτατορικό. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το κλειδί της εξήγησης των πραγμάτων και για την ύπαρξή τους, τον τρόπο που υπάρχουν, αλλά και για την πιθανή ανατροπή τους. Στάθη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, πρέπει να σου πω ότι έχω βροχή μηνυμάτων, να στα στείλω. 1. 2, μου λέει ο κόσμος να δεσμευτεί τώρα στη συχνότητα του 984 Στάθη Σταυρόπουλος ότι πριν κλείσει η φετινή σεζόν θα στείλει ένα σκίτσο αποκλειστικά για τους ακροατές και να το αναρτήσετε εσείς, λέει. Το υπόσχομαι. Επίσης ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία με τους ακροατές σου, αλλά βεβαίως πάντα για την επικοινωνία μαζί σου, η οποία ελευθερώνει τους συνομιλητές σου. Εμείς ευχαριστούμε που εξακολουθείς να κρατάς διαχρονικά και πενάκι και βλέμμα και αυτιά.
και καρδιά. Καλημέρα, Σταθή. Καλημέρα. Να είσαι καλά.